τη Αγία Μυρσίνη Παρθένε Πάναγνε, της Μονής σε Παρθένε συνήλθον σήμερον ανημνήσε σου αγνή την εμφάνιση μου, ότι η βδόκησα σε μνή, εν ημίν της ταπεινής εν θαύμαση παραστήνε και ευλογήσε σου κόρη την εκλαμπρότητα. Η Μονή της Παλιανής ή Κυρία Παλιανή, όπως γράφει κάποια παλιά εικόνα της Παναγίας, είναι ιδιόρυθμος και βρίσκεται στην επαρχία Τεμένους, περίπου 20 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και ένα χιλιόμετρο νότιο-ανατολικά του μεγάλου χωριού Βενεράτου. Δίπλα στον ποταμό Απόλλωνα και πίσω από τους κατάφυτους χωματόλοφους, ένα θαυμάσιο ησυχαστήριο μακριά από τη βοή των πολυάσχολων ανθρώπων που τρέχουν και μεριμνούν περιπολών. Το γυναικείο αυτό μοναστήρι είναι από τα πιο παλιά στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του καθηγητή Ξυγκόπουλου, αυτό πρέπει να ιδρύθηκε τον 3ο με 4ο μετά Χριστό αιώνα, 350 έως 450. Ο δε Ιταλός ιστορικός και αρχαιολόγος Γκερόλα αναφέρει: «Η εκκλησία της Ιεράς Μονής Παλιανής, εις παλιά χειρόγραφα απαντήσαμεν, ότι ονομάζεται Παλαία ή Πάλα, παλιά, και αναφέρεται από το 668 και πολλάκις κατόπιν, ιδίως κατά τα πρώτα έτη της ενετικής κυριαρχίας, ότε η κατοχή αυτής έγινε αφορμή να δημιουργηθούν πολλές παρεξηγήσεις». Πάσα πιθανότητα η Μονή καταστράφηκε κατά την αραβική κατοχή 826-961, γιατί πουθενά δεν αναφέρεται κάποια δραστηριότητά της και ανοικοδομήθηκε πάλι κατά τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο 961-1204. Σύμφωνα λοιπόν με αυθεντικές πληροφορίες, η Μονή της Παλιανής είναι 1300 ετών και πλέον, εις ένα πέλεκιν ο οποίος ασφαλώς ήταν τοποθετημένος στο υπαίρθυρο της κυρίας εισόδου του ναού, αναγράφεται η χρονολογία Α, Χ, Κ, Γ, Μινή, Μαρτίο, ή τη 1623 Μην Μάρτιος, και υπογραφή Πέτρος. Η χρονολογία αυτή δεν είναι βέβαια η ίδρυση της Μονής, αλλά τοποθετήθηκε στο υπαίρθυρο όταν για κάποιο λόγο καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε κάτι η χρονολογία αυτή. Αρχικά ήταν σταυροπηγιακή και άνοιγε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Όταν μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Ενετούς το 1204, το μοναστήρι, επειδή είχε τεράστιες εκτάσεις, μεγάλο πλούτο και φήμη, τράβηξε το ενδιαφέρον της Καθολικής Εκκλησίας, που εκείνα τα χρόνια προσπαθούσε να επιβάλλει τον καθολικισμό στους κατοίκους της Κρήτης. Αποκεφάλισε την Ορθόδοξη Εκκλησία, που έμεινε χωρίς επισκόπους, και στις πόλεις όρισε πρωτοπαπάδες που ήταν όργανα των Ενετών.
κατόπιν λοιπόν αποφάσεις του Πάπα Κλίμαντος IV, κατάλαβε τη μονή ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος. Αυτή η πράξη έγινε αφορμή να δημιουργηθούν προστιβές μεταξύ του Λατίνου Αρχιεπισκόπου και της κρατικής εξουσίας των Βενετών. Επειδή παρατηρούντας αυθαίρετες εις βάρος των δικαιωμάτων παραβιάσεις για την περιουσία της μονής, γι' αυτό το ζήτημα ο Δόγης της Βενετίας ορίζει αντιπρόσωπο τον Πάπα για να διευθετήσει τις ανομαλίες που προκαλούσε ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος της Κρήτης. Ρόλο διαιτητικό για τη λύση των διαφορών πολιτείας και εκκλησίας της Κρήτης. Στα αρχεία της Βενετίας υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα που αναφέρεται σε αυτές τις διαφορές. Τέλος, εκδόθηκε διαιτητική βούλα του Πάπα Κλίμεντ IV του 1266 και ο Δόγης Ζένου της Βενετίας έστειλε επιστολές 14 Τρίτου 1267 και 11 Δευτέρου 1268 στις Ενετικές Αρχές της Κρήτης με τις οποίες τους ζητούσε να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του Πάπα. Η νοταρική πράξη της 3ης Ιουνίου 1268 που συντάχθηκε στο μοναστήρι της Παλιανής από εκπροσώπους του Δούκα και του Αρχιεπισκόπου Κρήτης αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή της Παπικής Βούλας και σε αυτήν καθορίζονται ονομαστικά οι 130 κληρικοί της πόλης του Χάντακα και του Αγίου Μύρονος που ανήκουν στην δικαιοδοσία της Λατινικής Αρχιεπισκοπής όσοι και τα μοναστήρια, οι εκκλησίες και τα νοσοκομεία τα οποία είναι ανεξάρτητα από τον Δούκα της Κρήτης, όχι όμως και από τη δικαιοδοσία του Δόγη της Βενετίας. Οι νοταρικές πράξεις και αποφάσεις έπειτα των δόγιδων ή των δουκών για την ενοικίαση των κτημάτων χωριών της Παλιανής ή οι παραχωρήσεις των συμφεουδάρχες παρουσιάζουν ένα ολόκληρο κόσμο από Έλληνες και Λατίνους αξιωματούχους. Thank you.
έρευνα που ενέργησε ο Λούκας Γιουστινιάν τον οδήγησε στην ανέβρεση ενός τετραδίου που είχε γραφτεί τον Ιανουάριο του 1248 όταν ήταν δούκας του νησιού ο Μαρίνο Φαγέρο εξαιτίας χρηματικών διεκδικήσεων της Λατινικής Αρχιεπισκοπής. Σε αυτό το τετράδιο η Παλιανή αναφέρεται ως αυτοκρατορικό μοναστήρι και παραθέτεται με λεπτομέρειες κατάλογος όλων των αυτοκρατορικών μοναστηριών καθώς και των χωριών που ανήκαν άλλοτε στην Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή, πολλά από τα οποία κρατούνται από τους Βένετους απίκους και την πολιτεία. Η πρώτη αναφορά που γίνεται στην περίοδο της τουρκοκρατίας για το μοναστήρι της Παλιανής είναι το 1781, έτος κατά το οποίο ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως έστειλε γράμμα στις μονές και στους ιερωμένους της Επισκοπής Κνωσού και ζητούσε να αναγνωρίσουν ως επίσκοπο το Φιλόθεο. Απρίλιος 1781, Γαβριήλ, ελέοθεο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Εντιμότατη κληρική της Αγιωτάτης Επισκοπής Κνωσού και οσιότατοι πατέρες των εντεπαρχία ταύτη ιερών και σεβασμίων εν οριακών μοναστηρίων της κυρίας Ελεούς της Ιερουσαλήμ, των Σαββατιανών, Παλιανής και του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου Βουργολαΐν, χάρις ή ημίν και ειρήνη παρά Θεού. Επειδή έρχεται ήδη εις τα σαυτώθη ο γνήσιος νόμος και κανονικός αρχιερεύς ημών Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητός ημών αδελφός και συλλειτουργός κυρ Θεόφιλος, ώστις κατά τους θείους χιερούς κανόνας και κατά τα ισχύρας αυτού υψηλών βασιλικών προσκυνητικών περάτιων υπάρχει Κύριος, Δεσπότης και Εξουσιαστής και των μοναστηρίων του των μεταπάντων των κτημάτων και αφιερωμάτων αυτού. Thank you.
μεταφορά της Παλιανής γίνεται η χορογραφία της Κρήτης του 1818, όπου αναφέρεται με το όνομα Παλαιά μεταξύ των μοναστηριών της επαρχίας Μαλεβεζίου. Έχει τα εξής μοναστήρια: Σαββατιανά, Άγιον Παντελεήμονα, Κυρίαν Ελεούσαν, Ιερουσαλήμ, Αγία Ειρήνη, Άγιον Γιώργιον Βοβουλεήμονα και Παναγίαν Παλαιάν. Όπερ μισή μοναστήριων των Γαλαβριών, των οποίων το εργόχειρον εστί κλωστή αξιολογωτέρα και εκείνη τη Ευρώπη. Δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για τη δράση της Μονής πριν από το 1821, επειδή ο κώδικας καταστράφηκε κατά την Επανάσταση. Κατά τις μαρτυρίες των πιο ηλικιωμένων μοναχών, τις οποίες άκουσαν από την Οικουμένη Παρθενία και διατήρησαν σαν ιερά παρακαταθήκη, μαθαίνουμε ότι κατά την Επανάσταση του 1821 υπήρχαν 70 μοναχές. Από αυτές, οι περισσότερες ηλικιωμένες εσφάγησαν από τους Τούρκους και οι νεότερες εχμαλωτίστηκαν χωρίς να ξέρει κανείς τι απέγιναν. Ελεηλάτισαν τη Μονή παίρνοντας όλα τα πολύτιμα και άριστης τέχνης αργυρά σκεύη, τώρα βυζαντινών αυτοκρατόρων, τα οποία υπολογίστηκαν εις 600 σοκάδας καθαρό ασήμι. Όλοι οι πολυέλαιοι, οι καντήλες και τα άλλα ιερά σκεύη ήταν από καθαρό ασήμι και τέλος έβαλαν φωτιά και έκαψαν τη Μονή. Από την ολοκληρωτική καταστροφή σώθηκε ως εκθάρματος η μοναχή Παρθενία, καταγόταν από το χωριό Μιαμού Καινουρίου, η οποία κατά την εισβολή των Τούρκων βρισκόταν στους Αύρους. Ύστερα από 3,5 χρόνια και αφού τα πράγματα είχαν κάπως ησυχάσει, η Παρθενία άρχισε να διανοηγεί εράνους, να μαζεύει χρήματα για την ανοικοδόμηση της Μονής κατά το 1826. Η προσπάθεια αυτή κράτησε 36 χρόνια, γιατί οι εργασίες σταματούσαν είτε λόγω των επαναστάσεων είτε γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Η Παρθενία είχε και μεγάλη εθνική δράση. Στο μοναστήρι έβρισκαν άσυλο και σίγουρο καταφύγιο οι επαναστάτες. Από αυτό τροφοδοτούνται. Ποτέ δεν αρνήθηκε να τους κρύψει ή να τους πάει τροφή στο βουνό για να τους μεταφέρει μηνύματα.
παλιανής είναι χτισμένη στην πλαγιά ένας από τους χωματόλαφους που την περικυκλώνει. Στο μέσο περίπου βρίσκεται ο ναός και κυκλικά γύρω από αυτά τα κοιλιά. Τούτος είναι βασιλική τρίκλητος, καθιερμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου, τους τρεις ιεράρχες και τον Άγιο Παντελεήμονα. Παραπλεύρος στη Μεγάλη Εκκλησία και στη βορνή πλευρά είναι το παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων. Πολύ μικρό όμως, οι παλιές εικόνες και το λιγοστό φως σου προκαλούν μια ψυχική ανάταση. Το μέρος του βουνού, κοντά σε μια πηγή, είναι ένα τεράστιο σε όγκο δέντρο, μια μυρτιά. Όπως είναι γνωστό, η Μυρσίνη μυρτιά είναι θάμνος. Όμως αυτή η μυρτιά, η Αγία Μυρτιά, όπως τη λένε οι μοναχές, είναι δέντρο χιλίων ετών και άνω. Το μαρτυράω χρωμώσει τα κλαδιά του και σύμφωνα με την παράδοση, στις ρίζες της υπάρχει εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Ακίνητο το καντήλι καίει στη ρίζα της. Καθημερινώς γίνονται παρακλήσεις από τους αδελφές της Μονής. Οι χριστιανοί που επισκέπτουν τη Μονή παίρνουν μαζί τους ένα κλουνάρι μυρτιάς ή κάποιο σταυλάκι φτιαγμένο από αυτήν για φυλακτό. Του λόφου που είναι απέναντι από την κυρία Σωτή της Μονής είναι το ψωπλίσι του Αγίου του Θεολόγου με πολλές βυζαντινές τεγραφίες. Οι περισσότερες δυστυχώς είναι κατεστραμμένες από την υγρασία. Ό,τι ακριβώς έχει χτιστεί το εκκλησάκι αυτό δεν είναι γνωστό. Από τις τοιχογραφίες του όμως οι ειδικοί τοποθετούν τη χρονολογία στο 14ο αιώνα. Σήμερα στην παλαιά Βυζαντινή Μονή της κυρίας Παλιανής, η οποία είναι η διόρυθμος, ζουν περίπου 40 μοναχές, που διευθύνονται από την εκάστοτε ηγουμένη. Σε κάθε κελί ζει η γερόντισσα και η πατακτική. Επειδή η Μονή δεν είναι κοινόβιος, οι μοναχές αναγκάζονται να εργάζονται για να εξοικονομούν το καθημερινό τους. Σαν μια κυψέλη μελισσών, οι μοναχές εργάζονται, προσεύχονται. Μια απέραντη γαλήνη βασιλεύει στη Μονή και οι ώρες περνούν και δεν τις καταλαβαίνεις.
το αμυδρό φως των καντιλιών πάνω στα πρόσωπα των εικόνων με την γλυκιά μορφή τους. Σου γεμίζουν την ψυχή μεγαλύνη, την ελπίδα, την παρηγοριά. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητων, ελαίους πηγή του κόσμου καταφύγιων, θεατό και δέσποινα πρόφθασον και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, η μόνη ταχαίως προστατεύουσα. Oh.